Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, από ό,τι καταλαβαίνετε. Έχουμε πληροφόρηση για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, κύριε Κρασά. Μάλιστα. Ο Γιάννης Καντέλης μας είπε ότι αυτές οι εικόνες που βλέπετε έγιναν πριν από λίγο κατά την υποδοχή του κυρίου Ερντογάν από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο εσωτερικό, σε αυτό το κομμάτι, αυτό το καινούργιο design που έχει εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης από την ώρα που έγινε πρωθυπουργός. Εκεί παλιά ήταν δύο πολυθρόνες λευκές, αν θυμάστε. Τώρα έχουμε αυτές τις δύο πολύ ωραίες, όμορφες πολυθρόνες. Κάθισαν και οι δύο σε αυτό το σημείο. Μία τουρκική σημαία, μία ελληνική σημαία. Δεν υπόθηκε το παραμικρό μπροστά στις κάμερες, μας είπε ο Γιάννης Καντέλης. Μόνο χειραψίες. Που είναι εντός του Μεγάρου Μαξίμου και μόνο οι χειραψίες οι καθιερωμένες. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο για την επίσκεψη, κύριε Κρασά. Η επίσκεψη εξελίσσεται καλά. Μεταξύ δύο ομόρων κρατών, όπως είναι η Ελλάδα και η Τουρκία, θα πρέπει να υπάρχουν όλες αυτές οι συμφωνίες οι οποίες που γράφονται τώρα από τους υπουργούς, που αφοράνε τον τουρισμό, αφοράνε τον έλεγχο μεταναστευτικό ροό, εφαρμάει ενισχύσεις και παροχή βοήθεια σε περίπτωση θεομηνίας. Αυτά είναι λογικά. Αυτό λοιπόν είναι το καλό. Είναι τα λεγόμενα ΜΟΕ και γι' αυτό γίνονται. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο θέμα και τα εθνικά θέματα, αυτά τα θέματα είναι πολύ δύσκολο να επιληθούν και πιστεύω ότι δεν θα επιληθούν, διότι εφόσον φτάσουμε στο θέμα της επιλύσεως, θα υπάρχει συμβιβασμός. Ο συμβιβασμός σημαίνει παραχώρηση κυριαρχίας και δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει ελληνική κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να αντέξει αυτό το βάρος των αποφάσεων. Ή αν γίνει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε από τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλό να έχουμε ένα ήρεμο κλίμα, είναι καλό να μην μας προκαλούν συνέχεια, να μην έχουμε συνέχεια αυτές τις ατέλειωτες συμπεριπτήσεις. Έχουμε φτάσει να έχουμε από το. Πάντως έχουμε 10 μήνες όπου υπάρχει ένα. Είναι πάρα πολύ δηλαδή, καλό. Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να μην τα βρίσκουμε, αλλά θέλουμε μεταξύ μας να έχουμε καλές σχέσεις. Μπορεί να διατηρηθεί η στρατηγία αυτό το κλίμα. Κυρίως επιχειρησιακά, σε αυτό που είπατε πριν για τις παραβιάσεις. Το κλίμα δεν το. Εμείς δεν αυξάνουμε την ένταση. Την ένταση την αυξάνει πάντα την Τουρκία. Εμείς ποτέ δεν έχουμε αυξήσει την ένταση. Και όταν είπε ο Τούρκος ότι εφόσον δεν μας απειλείται. Λόγος υπάρχει. Όταν λέει αυτός δεν θα σας απειλήσουμε, αν δεν μας απειλήσετε, δεν εννοεί ότι εμείς θα τους επιτεθούμε και πάμε να καταλάβουμε τη σημερινή την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που εννοεί είναι ότι η επέκταση των χωρικών σας υδάτων είναι συνιστά απειλή για την Τουρκία. Η στρατικοποίηση των νησιών συνιστά απειλή για την Τουρκία. Η αμφισβήτηση που έχουν εκ μέρους σε 16. Βέβαια το αλλάζει αυτό με τη στρατικοποίηση μέσω της βίζας τώρα, στρατηγή, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν αλλάζει τίποτα, διότι απλώς θα μπορούν να τα επισκέπτονται. Και πρέπει να έχει, επειδή δεν ανήκει στα κράτη τα οποία ανήκουν στη συνθήκη του Σέγγεν, θα πρέπει η Ελλάδα, προκειμένου να χορηγήσει αυτή τη βίζα της μικράς διάρκειας των 7 ημερών που λένε, θα πρέπει να πάρει και την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα έρχονται σε ελληνικό έδαφος. Τώρα, κύριε Κρασά, πριν δείξαμε στον αέρα την στιγμή που ο Μανώλης Κωστίδης μιλούσε ζωντανά στο Αχαμπέρ News, Αχαμπέ, και στο δημοσιογράφο Ιλχάν Ταξίμ. Και εμείς τι κάναμε εδώ? Πήγε η Ειρήνη Δράγαση. Μάλιστα. Και βρήκε τον Ιλχάν Ταξίμ. Μάλιστα. Να μας μιλήσει και αυτός στον αέρα. Οπότε του μίλησε η Ειρήνη και εμείς παρουσιάζουμε τι είπε ο κύριος Ταξίμ, Ιλχάν Ταξίμ, είναι ο ανταποκριτής του ΑΧΑΜΠΕ εδώ στην Ελλάδα, για να τον ακούσουμε. Μετά από 6 χρόνια ξαναέρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν. Οι Τούρκοι πολίτες, όπως ανέκαθεν, περιμένουν οι δύο χώρες κάπου στη μέση, στο Αιγαίο, να τα βρούνε. Αυτό είναι το ζήτημα και το θέλημα ολωνών. Αλλά υπάρχουν τα προβλήματα, τα οποία γνωστά όλοι ξέρουν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, όπως το είπε και ο Ερντογάν. Πιστεύω και σήμερα πάλι να το τονίσουν. Μιλάνε όλοι για ένα πακέτο για Χάγη. Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν πάνε σε μία ήρεμη περίοδο, αν μπουν και συνεχιστούν έτσι, έχουν να κερδίσουν και οι δύο χώρες. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τι γίνεται στο Ισραήλ, στη Γάζα, έτσι. Και η Τουρκία αυτή τη στιγμή παίζει ένα σημαντικό ρόλο ως προς την κατάπαυση του πυρός εκεί. Γι' αυτό το λόγο έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα και φορτωμένο πρόγραμμα ο κύριος Ταϊπ Ερντογάν. Και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τώρα οι επιτροπές που συζητάνε τα ελληνοτουρκικά. Προφανώς θα έχουν ετοιμάσει, εμείς θα τα ακούσουμε τελευταία τώρα αυτά εδώ πέρα. Συνεχίζονται οι διαβούλευες. Ερωτήσεις έπρεπε να γίνουν
Εγώ το σχολιάζω έτσι, έπρεπε να μπορέσει ο κόσμος να μάθει και εμείς να ρωτήσουμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι συμφωνήσανε και οι δύο πλευρές, εμείς οι δημοσιογράφοι, απλά θα πρέπει να τηρήσουμε αυτό που συμφωνήσανε. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Ιλχάν Ταξίν. Το άλλο πρέπει να πούμε ότι για τα χρηστικά της υποθέσεως είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων πουθενά. Σωστό. Σχεδόν είναι πουθενά. Λογικό. Ενώ ο κόσμος απέφυγε την μετακίνηση στο κέντρο. Παρά το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει και οδηγία, απεργία των ταξί. Ταξί και η μετακίνηση μου και εμένα από τον Παπάγου στο σταθμό σας, παρότι περίμενα να συναντήσω κίνηση, δεν διεξήχθη κατά τρόπο. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά με λιγότερα αυτοκίνητα, γιατί είπαμε έχει αποφύγει ο κόσμος. Ότι συνεχίζουν να υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, και θα υπάρξουν μετά και στην Κατεχάκη όταν θα φύγει η αποστολή του Τούρκου Πρόεδρου, αυτό ισχύει εδώ ο μέχρι νωρίς το απόγευμα. Είπε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι να τα βρούμε στη μέση. Μου χτύπησε και εμένα αυτό. Η μέση είναι αυτό το οποίο θέλουν και αυτοί τον 26ο παράλληλο. Αυτό και διεκδικούμε. Ενώ ακούγεται αφελές λίγο ή κάτι, δεν είναι καθόλου. Όχι. Συμφωνώ, μου χτύπησε και εμένα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή η μέση λοιπόν, είναι αυτό το, δεν μπορούμε να το παραπέμψουμε στη γάγη. Δηλαδή η μέση, αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας έδρα στα 12 ναυτικά μίλια, 18 χιλιόμετρα, εμείς θα ελέγχουμε το 75% του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου. Μάλιστα. Αμέσως θα έχουμε επιλύσει, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, μόνο η επέκταση των χωρικών υδάτων. Αλλά δεν μπορούμε πάλι να το παραπέμψουμε στη Χάγη ένα δικαίωμα το οποίο είναι δικό μας. Ή δεν μπορούμε να παραπέμψουμε στη Χάγη ένα θέματα που έχουν λυθεί με τη συνθήκη της Λοζάνης. Ναι. Θα αμφισβητήσουμε δηλαδή τις συνθήκες δημιουργίας.